Ο σοφός λαός μας το γνωρίζει εξάλλου και όσοι μας ακούν και μας βλέπουν επίσης το γνωρίζουν. Λέει το εξής. Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι. Έτσι λοιπόν, ας λείπουν οι θριαμβολογίες για τα δισεκατομμύρια που πετούν στον αέρα και το πού θα καταλήξουν, γιατί τα μέτρα στήριξης της οικονομίας ή των οικονομιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποφασίστηκαν θα έχουν ξεκάθαρο ταξικό πρόσημο υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων και θα φορτώσουν με νέα μνημόνια διαρκείας τους λαούς, αφού οι ενισχύσεις προς τα κράτη-μέλη θα συνοδεύονται από σκληρά αντιλαϊκά μέτρα και μηχανισμούς επιτήρησης. Αυτό που είναι σίγουρο λοιπόν για το λαό μας είναι ότι θα κληθεί να πληρώσει τα νέα πακέτα είτε της μετρητής με νέα μόνιμα βάρβαρα μέτρα, είτε με δόσεις, δηλαδή με αναδιαρθρώσεις που θα επηρεάσουν συνολικά τη ζωή του. Και ερχόμαστε στα του νομοσχεδίου. Συζητούμε όπως και στην Επιτροπή ένα νομοσχέδιο, όπως είπαμε, ενταγμένο στη γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αστικής τάξης, για τη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, των πράσινων επενδυτικών σχεδίων και τελικά της νέας πράσινης συμφωνίας. Μία πολιτική που έχει τους εξής βασικούς στόχους. Πρώτον, να δοθεί κερδοφόρα επενδυτική διέξοδος σε κεφάλαια που λιμνάζουν, που έχουν υπερσυσσωρευτεί. Να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργειακή υπεροχή των ΗΠΑ και της Ρωσίας στον τομέα των υδρογονανθράκων. Και τρίτον, να προωθηθούν εμπορεύματα πράσινης τεχνολογίας, τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Πτυχία αυτής της στρατηγικής, της λεγόμενης πράσινης ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, με σκοπό την απόσπαση μεγαλύτερου κομματιού από την πίτα των διεθνών αγορών για λογαριασμό των ευρωπαϊκών ομίλων αυτοκινητοβιομηχανίας, προκειμένου να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός τους με Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με Κίνα και πάει λέγοντας. Και για την υλοποίηση αυτών των στόχων, ήδη η Κομισιόν το προηγούμενο διάστημα, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών, έλαβε συγκεκριμένες αποφάσεις, ώστε να δοθούν μία σειρά από κίνητρα άμεσης και έμεσης ενίσχυσης προς τους ομίλους, για να προωθηθεί η αγορά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, αλλά και η παραγωγή τους και αντίστοιχα η παραγωγή συσσωρευτών, μπαταρίες και άλλα. Ακριβώς σε αυτούς τους στόχους συντονίζεται πλήρως και η Ελλάδα, αφού τόσο η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας αποφασιστικά κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για την προώθηση της συγκεκριμένης αγοράς. Έτσι, συνολικά η ηλεκτροκίνηση εμφανίζεται ως απάντηση σε κάποια περιβαλλοντικά προβλήματα, ενώ ακόμα και για αυτά είναι αμφίβολο πόσο πολύ στην πραγματικότητα τα απαντάει. Δεύτερον, στοχεύει να τονώσει τη βιομηχανική παραγωγή συγκεκριμένων κλάδων και να ενισχύσει την κερδοφορία του κεφαλαίου στους κλάδους αυτούς. Συγκαλύπτει τις μεγάλες απώλειες που φέρνει για τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Και κερδισμένοι από το σχέδιο νόμου θα είναι οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, που έχουν και προωθούν ηλεκτρικές λύσεις, ακόμα και σε βάρος άλλων, η μεγαλοεισαγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ο κατασκευαστικός κλάδος που θα κατασκευάσει υποδομές φόρτισης, οι όμιλοι ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τις απελευθερωμένες ενέργειες, σε βάρος όμως των λαϊκών στρωμάτων. Έτσι, η ηλεκτροκίνηση, πρώτον, παρά την αντίθετη ανάλυση στο νομοσχέδιο, αυξάνει δραστικά το συνολικό κόστος μετακίνησης για τα λαϊκά στρώματα, όταν συνυπολογίσει κανείς την αγορά του και τη ραγδαία μείωση της τιμής μεταπόλησής του, αφού θα χρειάζεται καινούργια μπαταρία ψηλότερου κόστους. Αυτό άλλωστε εξηγεί και τα πολλαπλά μέτρα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, που πρακτικά μειώνουν το κόστος χρήσης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε βάρος των υπολείπων. Τέλη στάθμισης, το περιβαλλοντικό τέλος στα εισαγόμενα παλαιάς τεχνολογίες κλπ. Ενώ συσκοτίζεται από την ανάλυση πως το κόστος ανά 100 χιλιόμετρα ενός συμβατικού αυτοκινήτου προκύπτει από τα τεράστια μονοπωλιακά κέρδη των εταιριών διήλυσης πετρελαίου και την υπέρογγη κρατική φορολογία στα καύσιμα. Τέταρτον, κύριε Πρόεδρε, ακούγεστε. Τέταρτον, η ανάλυση για μη εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ψευδής και τουλάχιστον παραπλανητική αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας, αν συνυπολογίσει κανείς
όλες τις απώλειες, ενώ η ανάλυση αυτή συγκαλύπτει το συνολικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην κατανάλωση ενέργειας. Πέμπτον, δεν υπολογίζεται η συνολική επιβάρυνση της ηλεκτροκίνησης στο κοινωνικό σύνολο, όπως για παράδειγμα το κόστος νέων ηλεκτρικών υποδομών, φορτιστών κλπ. Και αυτό γιατί το σχέδιο νόμου τελικά την κατανέμει, δηλαδή τη φορτώνει, στα λαϊκά στρώματα που θα πληρώνουν έμεσα και άμεσα για τις ηλεκτρικές υποδομές, μέσω αυξημένων τελών κυκλοφορίας για τα παλαιά αυτοκίνητα για να έχουν μειωμένα τα ηλεκτρικά ή για τις υποχρεωτικές υποδομές ταχυφόρτισης στα κτίρια κλπ. Παράλληλα, η κυβερνητική πολιτική προωθεί επενδύσεις σε σχετικές υποδομές με φοροαπαλλαγές και άμεσες ενισχύσεις που θα κληθούν και για αυτές να πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα. Έτσι, με πρόσχημα τη μείωση των ρήπων και με ευαγγέλιο την πράσινη ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση, στα βήματα της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δίνει νέα προκλητικά προνόμια στους επιχειρηματικούς ομίλους για εγκατάσταση καινούργιων παραγωγικών μονάδων στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, της Αρκαδίας, με τα άρθρα τα σχετικά 5 ως 8. Όπου προχωράνε τα σχέδια απολιγνητοποίησης με τις χιλιάδες απολύσεις και την παραπέρα υπονόμευση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Εξάλλου, πριν λίγο καιρό, ο Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα για το τι έχουν να περιμένουν οι εργαζόμενοι από τις νέες αυτές πράσινες business, αφού διαβεβαίωσε τους επιχειρηματικούς ομίλους ότι οι περιοχές αυτές θα γίνουν απέραντες ειδικές οικονομικές ζώνες. Ένα πράσινο Ελντοράντο που ο Υπουργός μας είπε στην Επιτροπή πως το ακούει, και αυτό σφυρίζοντας φυσικά αδιάφορα για τους επενδυτικούς παραδείσους που θα δημιουργηθούν για τους επιχειρηματικούς ομίλους με φορολογικές μειώσεις, μειωμένες εργοδοτικές εισφορές, αυξημένους συντελεστές απόσβησης παγίων ή δαπάνες των οποίων θα αφαιρούνται από τα καθάριστα έσοδά τους, προς αυξημένες μάλιστα κατά 15% και άλλα. Την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι, οι αυτοαποσχολούμενοι, οι αγρότες, η πλειοψηφία του λαού μας πληρώνει και ξαναπληρώνει δυσβάσταχτους φόρους που του έχουν επιβληθεί από όλες τις κυβερνήσεις, τους αφαιρούνται δικαιώματα και κατακτήσεις προκειμένου να ενισχυθούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, είτε με απευθείας ζεστό χρήμα, είτε μέσω φοροαπαλλαγών, εισφοροαπαλλαγών και φυσικά φθηνού εργατικού δυναμικού. Αλήθεια, ακόμα και τα 100 εκατομμύρια πρίκα που δίνεται για αρχή, χώρια τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια, από πού θα προέδρουν, ποιος θα τα πληρώσει για να γίνουν κίνητρα προώθησης της ηλεκτροκίνησης? Ο λαός. Και όλα αυτά έρχονται να προσθεθούν στον υπόλοιπο κυβερνητικό σχεδιασμό για τη λεγόμενη δίκαιη μετάβαση, που στο όνομα της υποτιθέμενης αποκατάστασης των συνεπειών από το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ έρχεται να δώσει νέα προνόμια στους ομίλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτροκίνησης κλπ, που θα έχει όμως βαριές συνέπειες, πρώτον, στα δικαιώματα των εργαζομένων, δεύτερον, στην ενεργειακή φτώχεια που θα γιγαντωθεί, τρίτον, την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, τέταρτον, τους μεγάλους κινδύνους από την παραπέρα όξυνση των ανταγωνισμών. Εξάλλου, η 20χρονη πλέον πείρα επιβεβαιώνει πως η πορεία της απελευθέρωσης ενέργειας πήγε χέρι-χέρι με το σάρωμα των εργασιακών δικαιωμάτων, με 12ωρη και 16ωρη εργασία, μισθούς και συντάξεις πείνας, υποβάθμιση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων. Και αυτή την πραγματικότητα επιχειρεί να κρύψει, να συσκοτήσει η κυβέρνηση, ο Υπουργός, μέσω και του νομοσχεδίου για τη δημιουργία, για παράδειγμα, θέσεων εργασίας μέσω της δημιουργίας των ειδικών οικονομικών ζωνών στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και Αρκαδίας, όπως είπαμε και πριν. Καθώς η παραπέρα να διαρθρώσει στη ΔΕΗ βάσει των προβλεπόμενων στο σχεδιασμό που είχε κάνει η διοίκησή της με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, περιλαμβάνουν χιλιάδες απολύσεις στη ΔΕΗ, με εθελούσες εξόδους, πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, διατήρηση του παγώματος στις προσλήψεις, με παραπέρα παρέμβαση στις συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων και άλλα. Έτσι, μόνο κοροϊδία και εμπεγμό για το λαό των περιοχών αυτών αποτελούν οι διαβεβαιώσεις όλων των κυβερνήσεων ότι οι συνέπειες από τη διάλυση της βαριάς βιομηχανίας των λιγνητικών σταθμών, που ειδικά στη Δυτική Μακεδονία σηματοδοτεί εκτόξευση της ανεργίας, θα αντισταθμιστούν από διάφορα επιδοτούμενα σεμινάρια μετεκπαίδευσης, προγράμματα αγροτουρισμού και δραστηριότητες όπως παραγωγή κάναβης. Όσο για τις τάχα πολλές θέσεις εργασίας που θα δημιουργήσουν, για παράδειγμα οι επιχειρηματικοί όμιλοι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως αντιστάθμισμα, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα
που επικαλέστηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια μονάδας. Μεγάλου ύψους επένδυση, 350 εκατομμύρια ευρώ, πως οι θέσεις εργασίας στη φάση λειτουργίας του έργου θα είναι όλες και όλες 40. Και σε αυτή την κατεύθυνση αποκαλυπτική είναι και η στίχηση όλων των άλλων κομμάτων, όπως και των παρατάξεών τους σε δήμους, περιφέρειες, των περιοχών αυτών και η ψευτοαντιπαράθεσή τους, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, που εκφράστηκε βέβαια και στην Επιτροπή με στόχο τον εκλοβισμό και αποπροσανατολισμό του λαού για τη μετατροπή των περιοχών αυτών, αφενός σε γκέτο φθηνής εργατικής δύναμης με τη δημιουργία των ειδικών οικονομικών ζωνών, αφετέρου σε όαση προνομίων για το μεγάλο κεφάλαιο, με fast track διαδικασίες που δεν θα λογαριάζουν ούτε τη στοιχειώδη προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Έτσι, αν οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ είχαν πραγματικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον, θα έδιναν βάρος στους μεγάλους, για παράδειγμα, υδροελεκτρικούς σταθμούς, που συμβάλλουν ταυτόχρονα στην ίδρυυση, στην άρδευση και στην αντιπλημμυρική προστασία. Δεν θα αύξαναν την ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο, που λόγω απολειών αποτελεί μεγάλη σπατάλη ενέργειας, ούτε θα επέτρεπαν να συνοδεύεται η εγκατάσταση αιωλικών πάρκων με την καταστροφή μεγάλων εκτάσεων δασικής γης, με τη διατάραξη της βιοποικιλότητας και της υδρολογικής ισορροπίας, με την προκλητικά δυσανάλογη κατανομή των αιωλικών πάρκων, με τον καθυρέα, για παράδειγμα, να διδάσκεται ως αντιπαράδειγμα στις σχολές για την υπερσυγκέντρωση τέτοιων μονάδων. Εξάλλου, τα χρήματα που σπαταλώνται σε αυτό το αντιλαϊκό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για την ενίσχυση του δικτύου, ώστε να αντισταθμίζεται η αστάθεια που δημιουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούσαν να διατεθούν στην αξιοποίηση του εγχώριου Λιγνίτη, με σύγχρονη τεχνολογία, πιο φιλική στο περιβάλλον, με μονάδες συνδυασμένου κύκλου, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, όπως και για τη μετεγκατάσταση οικισμών που γενιάζουν σε ρηπογόνες δραστηριότητες. Έτσι, οι κεντρικές επιλογές όλων των κυβερνήσεων, τόσο για την αντικατάσταση του Λιγνίτη, την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας που θα δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας, ή η μείωση της τιμής του ρεύματος, που δεν αντέχει φυσικά σε σοβαρό σχολιασμό, αφού τα λαϊκά στρώματα έχουν δει την τελευταία δεκαετία τις τιμές να έχουν εκτοξευθεί κατά 150%, μεταξύ άλλων και για την επιδότηση της κερδοφορίας των πράσινων αρπακτικών, ενώ το 30% του πληθυσμού στη χώρα μας είναι για τα καλά βυθισμένο στην ενεργειακή φτώχεια. Όλα αυτά αποτελούν ψέμα πάνω στο ψέμα, αφού οι στρατηγικοί στόχοι της αστικής τάξης σε ό,τι αφορά και την ενέργεια όχι μόνο δεν συμβαδίζουν με τις λαϊκές ανάγκες για φτηνή ενέργεια, σταθερή δουλειά με δικαιώματα και προστασία του περιβάλλοντος, αλλά τις αντιστρατεύονται. Και σε αυτές τις στρατηγικές επιλογές, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και από κοντά του ΚΙΝΑΛ συμφωνούν, παρά τις όποιες επιμέρους διαχειριστικές διαφορές που προβάλλουν ακριβώς για να θολώνουν τα νερά. Μάλιστα, μόνο για γέλια θα ήταν, αν δεν ήταν πικρές για το λαό μας, οι πολιτικές που εφάρμοσαν διαδοχικά Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ακούγοντάς σας και στην Επιτροπή ειδικά, να προσπαθείτε να βρείτε τις ταξικές σας πολιτικές διαφορές, όταν ακριβώς με τις πολιτικές σας διαδοχικά υπηρετήσατε και υπηρετείτε ακριβώς την ταξική μεροληψία υπέρ του κεφαλαίου και την ταξική αναισθησία για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, τις οποίες και οι σημερινοί κυβερνώντες προσπαθούν να κρύψουν, να θολώσουν τα νερά, όπως και οι προηγούμενοι της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που φτάνανε στο σημείο να βαφτίζουν την ταξική μεροληψία υπέρ των πολλών, την πολιτική τους που φόρτωσε και άλλα βάρη στις πλάτες του λαού. Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, το νομοσχέδιο είναι υποκριτικό. Συγκαλύπτει την τεράστια επιβάρυνση που απαιτείται, για παράδειγμα, για την παραγωγή μπαταριών αλλά και άλλων εξαρτημάτων, και τις δραματικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προωθώντας με fast track διαδικασίες σχετικές επενδύσεις, φιλοδοξώντας να φιλοξενήσει επικίνδυνες εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα συγκαλύπτει και δεν συνυπολογίζει, για παράδειγμα, το τεράστιο αποτύπωμα στη χρήση, για παράδειγμα, στη χρήση νερού για τις μπαταρίες λιθίου στις περιοχές ή αντίστοιχα χώρες εξόρυξης. Η ηλεκτρογύρνηση δεν μπορεί ακόμα να καλύψει πλήρως τις ανάγκες και πρακτικά θα δουλεύει ως δεύτερο αυτοκίνητο, λόγω χαμηλής αυτονομίας, ανάγκη ταχυδροφορτιστών που δεν θα υπάρχουν, πολύ υψηλό κόστος, αλλά και το διαφορετικό προφίλ χρήσης, αντίστοιχα, ανάλογα μάλλον με τις θερμοκρασίες του περιβάλλοντος, σε πολύ κρύο ή σε πολύ ζέστη. Γιατί αυτό που αναδεικνύεται και μέσω του νομοσχεδίου, το είπαμε και στην Επιτροπή,
που θεωρούμε πως χρειάζεται να σκεφτεί ο λαός μας και να βγάλει συμπεράσματα, είναι η εξής αντίφαση, στα πλαίσια βέβαια αυτού του συστήματος. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, για παράδειγμα στην ηλεκτροκίνηση, στην ενέργεια κατ' επέκταση και σε άλλους βέβαια τομείς, αντί να συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής, των εργασιακών συνθήκων, στη μείωση του εργάσιμου χρόνου και αύξηση του ελεύθερου χρόνου αντίστοιχα, στην αύξηση μισθών και δικαιωμάτων, αντίθετα αποτελεί απειλή για τους εργαζόμενους, πολύ περισσότερο που οι εργαζόμενοι καλούνται να θυσιαστούν για τις επενδύσεις, τον ανταγωνισμό, τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, που καθορίζουν με βάση την κερδοφορία τους το τι θα παραχθεί, αν θα παραχθεί, αλλά και το πού και με τι όρους, και όχι με κριτήριο την ικανοποίηση των συνεχώς διευρυνόμενων αναγκών του λαού μας. Αντίστοιχα, οι πράσινες πολιτικές με τις οποίες όλες οι κυβερνήσεις διαδοχικά ευθυγραμμίζονται και η μία πιάνει το νήμα από εκεί που το άφησε η άλλη, δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο καταστρέφεται συστηματικά εξαιτίας του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Αυτός είναι και ο ορατός θανάσιμος εχθρός και κίνδυνος, όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων στη χώρα μας και όχι μόνο. Το ΚΚΕ, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, το ΚΚΕ φωτίζει πως υπάρχει λύση που μπορεί να ικανοποιήσει το σύνολο των αναγκών του λαού, αξιοποίησης το έπακρο των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας, της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της λαϊκής οικογένειας, την προστασία τους, του περιβάλλοντος και της υγείας τους, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, τις σταθερές θέσεις ασφαλούς εργασίας με όθηση στην ισόμετρη ανάπτυξη των περιοχών της χώρας. Και για να εφαρμοστεί αυτή η λύση απαιτείται η εργατική τάξη, ο λαός, να πάρει στα χέρια του την οικονομία και το τιμόνι της εξουσίας, έτσι ώστε σκοπός της παραγωγής να αποτελούν οι κοινωνικές ανάγκες και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Έτσι και το ενεργειακό προϊόν θα αποτελεί κοινωνικό αγαθό για όλους και όχι εμπόρευμα. Αφορά λοιπόν ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, όπου όλες οι εγχώριες ενεργειακές πηγές και τα μέσα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ενέργειας θα αποτελούν κρατική κοινωνική ιδιοκτησία. Σε αυτό το πλαίσιο του σοσιαλισμού, ο ενεργειακός κεντρικός σχεδιασμός θα μπορεί να αξιοποιεί συνδυασμένα όλες τις διαθέσιμες εγχώριες πηγές και όλες τις διαθέσιμες τεχνικές λύσεις για να βελτιώνεται το σημερινό ενεργειακό μείγμα της χώρας, για να διασφαλίζεται η λαϊκή ευημερία. Θα αξιοποιείται η επιστημονική έρευνα για να προβλέπει έγκαιρα τις μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας, ανάμεσά της, για παράδειγμα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα αυτοκίνητα και πάει λέγοντας. Και σε αυτή την κατεύθυνση το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά για να οργανωθεί η πάλη του λαού και να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος δρόμος της πραγματικής ανατροπής. Με βάση τα ανωτέρω, κύριε Πρόεδρε, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ.